Το πρωινό αυτό, αδελφές και αδελφοί, θα ολοκληρώσουμε έναν κύκλο που ξεκινήσαμε ένα πρωινό του Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσει αυτό που ονομάζουμε περίοδος της προετοιμασίας για την έλευση του Χριστού, όταν ανοίξαμε για πρώτη φορά το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Σήμερα θα το κάνουμε, τουλάχιστον σε αυτό το κύκλο, για τελευταία φορά. Είναι η έκτη ομιλία πάνω σε αυτό το θέμα, όπου είδαμε τον Χριστό να δοξάζεται μέσα από το βιβλίο ενός ανθρώπου που όταν το έγραφε δεν ήξερε τον Χριστό και ήξερε ελάχιστα για τον Χριστό, του Σολομώντα. Θα διαβάσουμε λοιπόν το τελευταίο κομμάτι σήμερα το πρωί. Είναι το κομμάτι, τα τελευταία εδάφια από το κεφάλαιο 11 και το εδάφιο 7 έως το τέλος του κεφαλαίου 12. Διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Γλυκό είναι το φως και ευχάριστο στα μάτια να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά όσο πολλά κι αν ζήσεις χρόνια, να απολαμβάνεις την κάθε μέρα σου και να θυμάσαι πως οι σκοτεινές ημέρες θα είναι περισσότερες. Δεν υπάρχει τίποτα να αποζητήσει κανείς τότε. Απόλαυσε, νέε μου, τα νιάτα σου. Η καρδιά σου ασχαίρεται με όλες τις νιώτες σου τις μέρες. Μπορείς να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου. Αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει. Διώξε τη λύπη από την καρδιά σου, τον πόνο από το σώμα σου, γιατί τα νιάτα και τα μαύρα τα μαλλιά δεν διαρκούν πολύ. Θυμήσου το Δημιουργό σου στις νιώτες σου τις μέρες, πριν έρθουν οι μέρες κακές και φτάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν θα μπορείς να τα απολαύσεις. Τότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και το φως, το φεγγάρι και τα αστέρια, και όλο θα έρχονται καινούρια σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Τότε τα χέρια σου που σε προστάτευαν θα τρέμουν. Τα πόδια σου που σε κρατούσαν θα κλονίζονται. Τα δόντια σου που αλέθανε θα λιγοστέψουν και θα θαμπώσουν τα μάτια σου που βλέπαν. Θα αρχίσουν τα αυτιά σου να μην ακούν. Θα εξασθενήσει η φωνή σου και θα τρέμει. Θα σε ξυπνάει και του πουλιού το λάλημα ακόμη. Τότε του δρόμου η ανηφοριά θα σε τρομάζει και θα λιγοψυχάς το κάθε βήμα σου. Έξω θα αλλάζουν οι εποχές του χρόνου. Θα ανθίζει η αμυγδαλιά και θα παχαίνει η ακρίδα. Θα οριμάζει η κάπαρη και εσύ θα προχωρήσει προς τη στερνή σου κατοικία. Βγήκαν στο δρόμο κιόλας οι μυρολογίστρες. Θυμήσου λοιπόν το Δημιουργό σου. Πριν τη ζωή σου σπάσει η ασημένια αλυσίδα και το χρυσό λιχνάρι συντριφτεί. Πριν τσακιστεί η στάμνα στην πηγή και σπάσει το μαγκάνι στο πηγάδι. Τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο σώμα που από εκείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο Εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Επιπλέον ο Εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Λίγησε, ερεύνησε και αναθεώρησε πορές παροιμίες. Προσπάθησε να βρει ωραίες λέξεις για να καταγράψει παροιμίες, που θα ήταν όμως αληθινές και ακριβείς. Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στέρεα στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από το Θεό, τον ένα και μοναδικό ποιμένα. Ακόμα μια προειδοποίηση στον αναγνώστη. Μάθε γέ μου πως έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, τέλος δεν έχουν. Μα η πολλή σκέψη εξουθενώνει. Άκου τα συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές σου. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας. Είτε είναι αγαθές, είτε είναι κακές. Ακόμα και τις πιο απόκριφες. Αυτό είναι το τέλος του βιβλίου και στο τέλος αυτό διακρίνουμε προς το μέσος του αναγνώσματός μας αυτό που λέγαμε ότι από το δεύτερο εδάφιο του βιβλίου ανήκει μια εσωτερική, ανοίγουν εσωτερικά εισαγωγικά και λέει αυτά λέει ο εκκλησιαστής, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου και εδώ κάπου στο εδάφιο 8, στο εδάφιο 8 του 12ου κεφαλαίου κλείνουν τα εισαγωγικά και λέει αυτά είπε ο εκκλησιαστής, αρχίζει και μιλάει σε τρίτο πρόσωπο πια. Άρα κλείνει όλη αυτή, αυτός ο κύκλος σκέψης που ξεκίνησε με την πρώτη ματιά που ρίξαμε στο πρώτο κεφάλαιο, όπου το κυρίαρχο μήνυμα, το βασικό μήνυμα, ήταν ότι όλα στη ζωή είναι μάταια. Και όπως λέει εδώ, είναι μάταια στο έπακρο. Γιατί ό,τι και αν κάνεις στη ζωή, ό,τι και αν απολαύσεις τη ζωή, ό,τι και αν καταφέρεις στη ζωή, στο τέλος χώμα είσαι και στο χώμα θα καταντήσεις. Και κυρίως αυτό που συνιστά τη ματαιότητα της ζωής και του κόσμου αυτού, είναι ότι δεν υπάρχει ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Τίποτα δεν υπάρχει που να συνιστά μια καινοτομία στον κόσμο αυτό. Ό,τι έχουμε δει δεν είναι νιώφαντο.
ότι έχουμε δει και ότι ζούμε και ότι βιώνουμε, το έχουν δει άνθρωποι σε περισσότερες γενιές. Και απλά είναι κύκλοι που ανακυκλώνονται, ώσπου να έρθει το οριστικό τέλος στη ζωή μας. Και όπως παρατηρήσαμε σε εκείνο το πρώτο μήνυμα, ένα πολύ όμορφο ρητό ενός πατέρα της Εκκλησίας του Ιερώνυμου, που λέει ότι η επιτομή της ματαιότητας είναι ότι η γη για την, η οποία πλάστηκε για να εξουσιάζεται από τον άνθρωπο μένει, ενώ αυτός που πλάστηκε για να εξουσιάζει τη γη φεύγει και επιστρέφει σαν χώμα σε αυτήν. Αυτό είναι η επιτομή της ματαιότητας. Και τέλος είδαμε το πολύ φωτεινό μήνυμα, δανειζόμενοι από τα τελευταία εδάφια του βιβλίου, τα εδάφια που διαβάσαμε σήμερα, ότι δεν έχει δίκιο ο εκκλησιαστής. Διαψεύστηκε τους επόμενους αιώνες ο εκκλησιαστής, περίπου 1000 χρόνια μετά από τότε που έγραψε το βιβλίο αυτό, όταν κάτι πραγματικά έγινε κενό υπό τον ήλιο. Όταν αυτός που ήταν πέρα και πάνω από τον ήλιο, ο Υιός Θεός, ο Δημιουργός του ήλιου και του κόσμου, ο Δημιουργός όλης της δημιουργίας, μπήκε σαν κομμάτι της δημιουργίας του, μέσα στη δημιουργία, γενόμενος άνθρωπος. Και έκανε αυτό το οποίο δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και δεν είχε βιώσει κανένας. Αφού πέθανε για ένα πολύ συγκεκριμένο σκόπο και με ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο θανάτου, αναστήθηκε. Και αυτή η Ανάσταση είναι το πραγματικά κενό, το πραγματικά καινούριο υπό τον ήλιο. Έσπασε αυτός ο κύκλος της ματαιότητας. Αυτός ο κύκλος της ατέρμονης επανάληψης του ίδιου και του ίδιου ξανά και του ίδιου. Και κάποιος που έφυγε από αυτόν τον κόσμο αυτό γύρισε για να μην γνωρίσει ποτέ πια, να μην πεθάνει ποτέ και να μην γνωρίσει ποτέ, όπως λέει ο Ψαλμωδός, ο όσιος του Κυρίου, τη φθορά. Στο δεύτερο μήνυμα θαυμάσαμε το πλούσιο βιογραφικό του Σολομώντα, καθώς ο ίδιος το εξιστορούσε. Έκανα, λέει, σπουδαία μηχανικά έργα. Έκανα υδραυλικές εγκαταστάσεις που έκαναν βοτανικούς κήπους να ποτίζονται συνεχώς και με ένα βιώσιμο αέναο τρόπο. Έκανα έργα αγρονομίας. Και όχι μόνο αυτά, έκανα τις μεγαλύτερες γιορτές, τα μεγαλύτερα πάρτι που ο μέχρι τότε άνθρωπος είχε γνωρίσει. Διάλεγα για τα πάρτι αυτά τα καλύτερα κρασιά και τα πιο πλούσια, τα πιο εκλεκτά εδέσματα και χάριζα στους συνδετημόνες μου τις πιο ποιοτικές απολαύσεις. Είχα στη ζωή μου τόσες γυναίκες που δεν μπορούσα να τις μετρήσω. Είχα τόση σοφία που όταν ερχόντουσαν οι ξένοι ηγέτες, Βασίλισσα του Νότου και τόσοι άλλοι, να δούνε και να πάρουν εμπειρίες, να διαλέξουν τα best practices, όπως λέμε σήμερα, της εποχής. Θαύμαζαν, γιατί αυτό που άκουγαν ότι ζούσε ο λαός Ισραήλ, ο ενιαίος λαός Ισραήλ, ήταν σπουδαιότερο από αυτό που είχαν ακούσει. Αυτό που έβλεπαν, αυτό που βίωναν. Εντυπωσιάζονταν από την ευμάρεια, από την ευνομία, από τη δικαιοκρισία που υπήρχε στο λαό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που τα είχε ζήσει όλα, έδινε και στο λαό του μια δίκαιη, μια θετική, μια ευτυχισμένη για το λαό διακυβέρνηση. Και όμως λέει, όλα αυτά είναι μάταια. Όλα αυτά είναι κόπος που δεν αφήνει τίποτα στην αιωνιότητα, γιατί χάνεται χέβελ, σαν τον ατμό που βγαίνει από την κατσαρόλα, σαν το χνότο, τον ατμό που βγαίνει μία κρύα μέρα από το σπίτι μας, από το στόμα μας, συγγνώμη. Και είδαμε ότι όλα αυτά είναι αυτά που ο Λόγος του Θεού στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση, προβλέπει, όταν στο τρίτο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο που περιγράφεται το πώς ο άνθρωπος έπεσε και συμπαρέσυρε στην πτώση του αυτή όλη τη δημιουργία. Τι είναι αυτό που ο Θεός προέβλεψε, ακούγεται στα αυτιά μας σαν κατάρα, δεν είναι, όταν είπε ότι με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, μέχρι ότου επιστρέψεις στη γη από την οποία πάρθηκες. Επειδή γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις. Αυτό είναι το εδάφιο 19 του τρίτου κεφαλαίου. Όμως υπάρχει μια κρυμμένη παρηγοριά που δεν ξέρω, μάλλον όχι, ο συγγραφέας του βιβλίου της Γένεσης αν ήξερε όλο της το μεγαλείο. Πριν το εδάφιο 19 υπάρχει το εδάφιο 15 στο κεφαλαίο 3 που λέει ο Θεός το διάβολο ότι θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα. Αυτό το πόδι που σύντριψε το κεφάλι του φιδιού
ήταν ο Χριστός που πάνω στο Σταυρό πέτυχε τη νίκη των αιώνων, νικώντας το διάβολο, τους υποτακτικούς του και τελευταία τον πιο δυνατό, τον πιο ντρομερό εχθρό, τον ίδιο το θάνατο. Στο τρίτο μήνυμα από το κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, το πρώτο μήνυμα ήταν από το κεφάλαιο 1, το δεύτερο από το κεφάλαιο 2, το τρίτο ήταν από το κεφάλαιο 3, είδαμε την προσέγγιση και την οπτική που είχε ο σοφός αυτός άνθρωπος πάνω σε αυτό που φαίνεται να είναι από τα κύρια θέματα και του σημερινού αναγνώσματος, πάνω στην έννοια του χρόνου, πάνω στο κύλισμα του χρόνου. Δανειστήκαμε στίχους από ένα περίφημο τραγούδι, το Pink Floyd. Δανειστήκαμε στίχους από ένα πολύ αισθαντικό και όμορφο ποίημα του Καβάφη, θυμάστε εκείνο με τα κεράκια. Δανειστήκαμε στίχους από τον Ψαλμό 90 του Μωυσή. Και όλοι αυτοί μας έκαναν να μελαγχολήσουμε, μας μαύρισαν την καρδιά, καθώς είδαμε ότι ο χρόνος φεύγει και μαζί του φεύγουμε κι εμείς. Και εμείς πετώμεν, όπως λέει ο Μωυσής στον ψαλμό που προαναφέραμε. Όμως έρχεται ο Μωυσής που συνήθως είναι απεσιόδοξος, ο Σολομών, που συνήθως είναι απεσιόδοξος, που συνήθως βλέπει όλα μαύρα στη ζωή, και αυτό που όλοι το βλέπουν μαύρο, το βλέπει θετικά, το βλέπει λευκό, το βλέπει λαμπερό το χρόνο. Και λέει ο χρόνος έχει την αξία του, και τώρα που είσαι νέος, και αργότερα που θα είσαι ηλικιωμένος. Άρπαξε τη μέρα. Carpe diem, είχαμε πει, δανειζόμενοι το στίχο από ένα ποίημα ενός περίφημου Ρωμαίου ποιητή. Στο τέταρτο μήνυμα, καθώς προχωρούσαμε στο κεφάλαιο 4 και κεφάλαιο 5, μιλήσαμε για την ματαιότητα του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Για το πόσο δεν φέρουν καρπό, δεν φέρουν αποτέλεσμα όλα αυτά τα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που με πολύ καλές προθέσεις συνήθως γεννιόνται στον κόσμο μας, εδώ και εκεί, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν την αδικία, βλέπουν το πόσο άδικο είναι ο δίκαιος να μένει πίσω και ο άδικος να προχωράει στη ζωή. Δεν είναι οι μόνοι που το βλέπουν. Το έχουν δει και πολλοί συγγραφείς της Βίβλου. Πολλοί από τους ψαλμούς της Βίβλου εκφράζουν αυτό το παράπονο στο Θεό. Γιατί αυτός που αδικεί και αυτός που δεν σε σέβεται να πηγαίνει μπροστά. Και εγώ που υπακούω στον νόμο σου να αδικούμε στη ζωή. Είδαμε επίσης το πώς πέρα από τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, πόσο μάταιη είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας ο ίδιος το Θεό. Είδαμε λοιπόν και τη ματαιότητα της θρησκείας. Και είδαμε στο τέλος την ομορφιά και την πλήρη απάντηση που δίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είδαμε ότι στο Ευαγγέλιο δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να φτάσει το Θεό, αλλά ο Θεός, επομιζόμενος ένα τεράστιο κόστος ο ίδιος, φτάνει τον άνθρωπο, αφού ο ίδιος γίνεται άνθρωπος και λυτρώνει τον άνθρωπο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μοιάσει με τον Θεό και να ζήσει για πάντα μαζί του. Και τέλος, το έκτο μήνυμα, την έκτη ώρα που προσεγγίσαμε τον Εκκλησιαστή, πηγαίνοντας προς το τέλος του βιβλίου, είδαμε έννοιες όπως το ότι η σκέψη του ανθρώπου είναι πολύ κατώτερη από τη σκέψη του Θεού, ότι αυτό που συμβαίνει στον καλό μπορεί να συμβεί και στον κακό, ότι κανένας δεν εξαιρείται από τον νόμο της φθοράς. Και τέλος είδαμε μια Κυριακή που ήταν η πρώτη Κυριακή μετά τους σεισμούς στις γειτονικές μας χώρες, μια τραγική Κυριακή. Είδαμε το πόσο τραγικά επίκαιρα ο Εκκλησιαστής μιλούσε για τον ξαφνικό όλεθρο. Για τον ξαφνικό θάνατο που έρχεται και σου αναστατώνει τη ζωή, αν υπάρχει ζωή σε σένα και στους γύρω σου πια. Και είδαμε πόσο παρήγορη πάλι είναι η στάση ζωής που έχει τον Θεό στο κέντρο της. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια επιτομή όλων αυτών, θα λέγαμε ότι ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία δίνουν νόημα στη ζωή με οδηγό το Θεό, στη ζωή έτσι όπως τον περιγράφει στα τελευταία από τα σημερινά εδάφια ο Εκκλησιαστής, είναι ότι αυτό που δίνει νόημα είναι να αφήσεις αυτά που είναι δώρα από το κέντρο της ζωής σου, να τα αφήσεις στην άκρη και να βάλεις στο κέντρο της ζωής σου όχι τα δώρα, αλλά το δωρητή. Όχι τα δημιουργήματα, αλλά το δημιουργό. Όχι τα υλικά, αλλά τον Θεό. Αυτό είναι, θα λέγαμε, έτσι όπως δανειζόμενη τη γλώσσα του Εκκλησιαστή, μάλιστα από τη μετάφραση του Μβάμβα, το τέλος της όλης υποθέσεως. Τώρα, τι μας λέει σήμερα ο Εκκλησιαστής, τι μας λέει στο σημερινό μήνυμα.
Μιλάει, όπως προσέξατε, πολύ για τα νιάτα, για την νεότητα. Για το πόσο όμορφα, πόσο λαμπρά είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής. Πόσο αλαζόνας, πόσο δυνατός, πόσο αυτοδύναμος νιώθει ο άνθρωπος όταν πατάει γερά στα πόδια του, όταν, όπως λέει, είναι μαύρα τα μαλλιά του, όταν τα δόντια του μπορούν να αλέθουν την τροφή, όταν τα μάτια του βλέπουν καλά και όταν τα αυτιά του ακούνε τον παραμικρό θόρυβο. Όμως αυτό περνάει. Είναι περαστικό. Είναι και η νεότητα ένα είδωλο, ιδιαίτερα στην εποχή μας και ιδιαίτερα στο δικό μας πολιτισμό, στο δυτικό πολιτισμό. Βλέπετε, δεν υπήρξε άλλος πολιτισμός στην ιστορία, είναι ο πρώτος πολιτισμός που απαξιεί με τόσο συνειδητό και τόσο χυδαίο τρόπο την τρίτη ηλικία, ο δικός μας πολιτισμός. Έχετε δει διαφημίσεις όπου πρωταγωνιστές είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, εκτός αν θέλουν να διαφημίσουν τα προϊόντα που σε βοηθάνε στην τρίτη ηλικία. Έχετε δει πρωταγωνιστές, έχετε δει αστέρια των τεχνών. Έχετε δει κάποιον στην εποχή μας να μιλάει για την ομορφιά της τρίτης ηλικίας? Ξέρετε, μου κάνει πολύ εντύπωση. Δεν βλέπω τουρκικά σύριαλ, αλλά μια-δύο σκηνές που έχω δει, άνδρες νέοι των 25 και των 40 ετών, όταν συναντάνε έναν ηλικιωμένο άνδρα, σκύβουν και του φυλάνε το χέρι. Πόσο παράτερο και πόσο ξένο στη δική μας κουλτούρα αυτό, ε? Σε μια κουλτούρα όχι πολύ μακρινή, αλλά όχι πάντως στη δική μας, κοντινή. Παλιά γινότανε, τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι αυτό ακριβώς, ότι στη δική μας κουλτούρα έχουν ισοπεδωθεί όλα όσον αφορά τη διαφορά των ηλικιών. Είναι η πρώτη κουλτούρα, ο πρώτος πολιτισμός, ο οποίος απαξιεί με τόσο συνειδητό τρόπο την τρίτη ηλικία, να το πούμε έτσι. Με κάθε κόστος προσπαθούμε να παρατείνουμε την νιώτη. Διάβαζα σήμερα το πρωί τυχαία ότι ένας ηθοποιός είπε ότι τα 40 είναι τα γυρατιά της νεότητας και τα 50 είναι η νεότητα των γυρατιών. Όλα έχουν αλλάξει. Λένε τα 60 είναι τα νέα 40. Με βολεύει αυτό. Υπάρχει γενικά μια θεώρηση όπου προσπαθείς να παρατείνεις τη νεότητα με τεχνητούς τρόπους, αλλά και η ποιότητα ζωής που υπάρχει στον κόσμο μας και στη δική μας πλευρά του κόσμου βοηθάει σε αυτό. Μια διάσημη Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια, η οποία έγινε στα γερατιά της περισσότερο διάσημη από τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει, δεν θα πω το όνομα, είπε, έδωσα εκατομμύρια στη ζωή μου για να μοιάζω τόσο φτηνή. Και βλέπετε, αυτό είναι ένα είδωλο στην εποχή μας, η νεότητα. Έστω κι αν είσαι 80, έστω κι αν είσαι 90, προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και να πείσεις κυρίως τους γύρω σου ότι ακόμα είσαι νέος. Γιατί? Γιατί η νεότητα είναι ένα είδωλο. Είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να μεγαλώνει. Είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να αφήνει πίσω του πράγματα που θα ήθελε να μείνουν για πάντα, γιατί αυτός είναι ο νόμος της ζωής. Ζούμε σε έναν κόσμο φθοράς και φθυρόμαστε κι εμείς, όπως κάθε τι γύρω μας. Όμως έρχεται ο εκκλησιαστής και λέει ότι υπάρχει μια αξία στη νεότητα. Κάτι που θα την καταστήσει πραγματικά αέναη και πραγματικά ζωτική και διαρκούσα για πάντα. Και αυτό είναι, για να πω τα λόγια που διαβάσαμε από την μετάφραση της βιβλικής, ίσως με έναν πιο οικείο στα αυτιά μας τρόπο από τη μετάφραση του Βάμβα, είναι αν κάνεις αυτό εν θυμού τον πλάστη σου, εν τες ημέρες της νεότητός σου. Τα νιάτα αποκτούν την πραγματική τους αξία και φτάνουνε στο έπακρο σε ομορφιά όταν τα κοσμεί ο Χριστός. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε, αν για κάτι μετάνιωσα στη ζωή μου, ανθρώπους του Θεού, ανθρώπους συνειδητούς χριστιανούς, αν για κάτι μετάνιωσα στη ζωή μου, είναι που δεν γνώρισα νωρίτερα τον Χριστό. Ή άλλους να λένε, αν για κάποιτι, είναι και μεταξύ μας πολύ, αν για κάτι μετανιώνω στη ζωή μου, είναι γιατί στα νιάτα μου δεν είχα τον Χριστό. Και αμέσως μετά, αφού λέει το ενθυμού τον πλάστη σου εν τες μέρες της νεότητός σου, στο κεφάλαιο 12, όπως ξεκινάει το κεφάλαιο 12, στο εδάφιο 2 και 3, λέει κάτι άλλο ο εκκλησιαστής. «Εν θυμού τον πλάστη σου στις μέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι μέρες που θα πεις δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Και εδώ έρχεται μια αλήθεια η οποία διακρίνει και διατρέχει την βίβλο από την αρχή μέχρι το τέλος της.
ότι ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, ότι ο Θεός κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, ότι ο Θεός χρησιμοποιεί με ένα θετικό τρόπο τις περιστάσεις στη ζωή μας για να μας δείξει ποιος είναι και να μας ελκύσει σε Αυτόν, αλλά αν εμείς σκληρύνουμε, αν σκληρύνει η καρδιά μας, η πρόσκλησή Του δεν θα είναι το ίδιο θερμή για πάντα. Η καρδιά του ανθρώπου σκληραίνει. Και αυτό είναι πάλι ένα φυσικό επακόλουθο. Όταν η γη σκληραίνει, ο σπόρος του Ευαγγελίου δεν βρίσκει το ίδιο έφορο έδαφος όπως ήταν πάντα. Γι' αυτό λοιπόν, λέει η βίβλος, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Όταν ακούμε κάτι από το Θεό, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωτηρία, έχει να κάνει με αποκαλύψεις που μας κάνει για τη ζωή μας, έχει να κάνει με προσκλήσεις που μας κάνει για να αφήσουμε κάτι στη ζωή μας, έχει να κάνει με αλήθειες που μας δείχνει για να αλλάξουμε και να αφήσουμε πράγματα στη ζωή μας και να στραφούμε αλληλού, μην το αναβάλουμε. Η αναβολή είναι ένας εχθρός στην πνευματική ζωή. Το τώρα είναι ο χρόνος του Θεού. Το σήμερα είναι η μέρα του Θεού. Ας αφήνουμε την αναβολή, αδελφοί, και ας αλλάζουμε, ας προσαρμόζουμε το νου μας, ας μεταμορφώνουμε το νου μας, σύμφωνα με την πρόσκληση του Ευαγγελίου. Και τέλος, τα τελευταία εδάφια, από εκεί που λέει ότι το τέλος της όλης υποθέσεως είναι να φοβάσαι το Θεό και να σέβεσαι τις εντολές Σου, μας λέει ο Σολομών, αυτά τα εδάφια, η αλήθεια είναι ότι τα δανειζόμασταν σχεδόν κάθε Κυριακή, καθώς βλέπαμε μέσα από αυτά τον Χριστό και βλέπαμε την πρόσκληση και την αλήθεια του εκκλησιαστή. Δεν μπορούσε το μήνυμα, το αρνητικό των πρώτων κεφαλαίων να μείνει εκεί. Χρειαζόμασταν τη βοήθεια των τελευταίων κεφαλαίων, των τελευταίων εδαφίων, του τελευταίου κεφαλαίου. Βλέπουμε αυτό που είπαμε και πριν, ότι το καινούργιο που συμβαίνει στη γη, αυτό που σπάει τον κύκλο της ματαιότητας και της επανάληψης, είναι ο ερχομός του Χριστού, ο σταυρός του Χριστού, η ανάσταση του Χριστού, τα εγγένεια του καινούργιου κόσμου του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι αυτός που ήταν ψηλά, ήρθε χαμηλά, ώστε να γίνει με την ανάστασή του πρωτότοκος της νέας δημιουργίας του Θεού. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δύο εδάφια, τρία εδάφια στην Καινή Διαθήκη, τα οποία αν τα δανειστούμε, αν πάμε σε αυτήν, θα δούμε το καλύτερο επίλογο και την καλύτερη επιλογή και σύντμηση και συμπερίληψη όλου του μηνύματος που ακούσαμε όλες αυτές τις Κυριακές από τον Εκκλησιαστή. Είναι δύο εδάφια από την πρώτη επιστολή του Απόστολου Ιωάννη, μια εξαιρετική επιστολή, μια επιστολή ξεχωριστή μέσα στην Καινή Διαθήκη, από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 15 έως 17. Επαναλαμβάνω, επιστολή πρώτη του Απόστολου Ιωάννη, κεφάλαιο 2, εδάφια 15 έως 17. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τις γραφές σας, είναι γνωστά εδάφια, ίσως τα ξέρετε και απ' έξω, θα τα διαβάσω γρήγορα. Να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η ελαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Τι μας προσθέτουν τα εδάφια αυτά με τη γνώση που έχει ο Ιωάννης για τον Κύριο, για τον Χριστό? Θυμηστείτε πώς ξεκινάει την επιστολή αυτή. Αυτόν που είδαμε, αυτόν που αγγίξαν τα χέρια μας, αυτόν που θεωρήσαμε, αυτόν που αγαπήσαμε. Αυτό σας εξαγγέλουμε. Ο Ιωάννης είναι ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ένας γοητευτικότατος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης. Τι καινούριο έρχεται να μας προσθέσει στη γνώση και στην προτροπή του εκκλησιαστή, ότι αυτό που μένει, ότι αυτό που έχει αξία είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Θα λέγω ότι αυτό που κάνει ο Ιωάννης είναι να εξειδικεύσει την αλήθεια αυτή μέσα από το πρίσμα και μέσα από το πρόσωπο και μέσα από την προσωπικότητα του Χριστού. Μας λέει καταρχήν το εξής πολύ ενδιαφέρον, ότι όλα αυτά που αναφέρει ο Σολομώντας και τα αναφέρει με τον όρο ματαιότητα, ότι μάταιο είναι αυτό, μάταιο είναι εκείνο, μάταιο είναι το άλλο. Θυμάστε την πρώτη Κυριακή χρησιμοποίησαμε ένα εδάφιο από τον Ζαχαρία, ότι τα ματαιότητα, τα είδωλα λαλούν ματαιότητα
Και ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τον προφήτη Ιερεμία, όπου λέει πάλι ο Ιερεμίας ότι η ματαιότητα είναι η λατρεία των αλλότριων θεών. Η ματαιότητα, στη γλώσσα της Παλιάς Διαθήκης, είναι μία έννοια πολύ κοντινή, αν όχι συνώνυμη, με την ειδωλολατρεία. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Ιωάννης στην επιστολή του και μας εξειδικεύει τον κύκλο αυτών της ματαιότητας ίσον, όχι παύλα, ίσον ειδωλολατρεία. Και μας λέει τι είναι η ειδωλολατρεία. Και μας λέει ότι η ειδωλολατρεία είναι σαν ένα τρίγωνο, σαν μια περιοχή στη ζωή μας, που ορίζεται από τρία σημεία και είναι ένα τρίγωνο. Οι δύο κορυφές του τριγώνου έχουν να κάνουν με τα είδωλα που δεν έχουμε στη ζωή μας και πολύ θα θέλαμε να τα έχουμε αποκτήσει και, κάνουμε σκοπό στη ζωή μας την απόκτησή τους. Και όπως επιγραμματικά λέει, αυτά είναι η επιθυμία των οφθαλμών και η επιθυμία της σαρκός. Αυτά που θέλουμε, αλλά δεν είναι δικά μας. Και θέλουμε, κάνουμε σκοπό της ζωής μας, το κυνήγι τους, το κυνήγι της απόκτησής τους. Θέλω ένα υλικό αγαθό, θέλω ένα πτυχίο, θέλω άλλα πράγματα που μπορεί να είναι αμαρτία, θέλω άλλα πράγματα που μπορεί να μην είναι αμαρτία και μπορεί να είναι καλά πράγματα, αν τα αποκτήσω. Ένα πτυχίο πάντα είναι καλό. Αλλά γίνεται κακό όταν αυτό γίνεται ο σκοπός της ζωής μου και γίνεται είδωλο. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία του εγώ δηλαδή, αυτό σημαίνει σάρκα. Μπορεί να είναι πνευματικό η επιθυμία της σάρκας, πνευματικό, άειλο θέλω να πω. Και όχι υλικό, όχι χειροπιαστό αυτό που επιθυμεί η σάρκα μου. Ή αυτό που βλέπω κάπου αλλού και λέω αχ να ήταν δικό μου. Θυμάστε πόσες υπάρχουν εντολές στο δεκάλογο των εντολών που μιλάνε ακριβώς γι' αυτό. Μην επιθυμήσεις τα του πλησίου σου. Βλέπουν τα μάτια μου κάτι, το ζηλεύουν και θέλουν να τα αποκτήσω. Υπάρχει όμως πέρα από αυτές τις δύο κορυφές και η τρίτη κορυφή. Τρίγωνο είναι άλλωστε, είπαμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που θέλω να αποκτήσω. Αυτό έχει να κάνει με αυτά που ήδη έχω. Και αυτό που ήδη έχω, καμιά φορά μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο και πιο τοξικό από αυτό που θέλω να αποκτήσω. Πώς το ονομάζει ο Ιωάννης? Η αλαζονία του βίου. Τι είναι βίος? Το βιός. Δεν είναι η ζωή. Είναι το βιός, ο πλούτος. Ο κύκλος όλων των αγαθών που είναι αποκτημά μου, που ανήκουν σε μένα. Λέει η φτωχή γυναίκα πήγε και έδωσε ένα νόμισμα, αλλά αυτό το νόμισμα ήταν όλος ο βίος αυτής. Ήταν όλη της η περιουσία. Και εδώ, στην επιστολή αυτή, λέει πώς μπορεί να είσαι αδελφός κάποιου αν δεν του δίνεις τίποτα από το βίο σου. Αν του στερείς, δεν του δίνεις, αν αυτός πεινάει και εσύ δεν τον βοηθάς με τα αγαθά που έχεις. Άρα λοιπόν το τρίτο, η τρίτη κορυφή που κλείνει το τρίγωνο το τοξικό της ειδωλολατρείας, των ειδώλων, είναι αυτά που έχω και στα οποία βασίζω την ύπαρξή μου, την ταυτότητά μου και βασίζω κυρίως την ασφάλειά μου. Όλα αυτά που έχω και αν μου τα πάρεις είμαι ένας άλλος άνθρωπος, έχω μια άλλη ταυτότητα. Ή δεν νιώθω ασφαλής, δεν είμαι ασφαλής. Και βέβαια αυτό είναι ένας πολύ ψηλός πνευματικός στόχος να το καταφέρεις να μην το έχεις σαν είδωλο στη ζωή σου. Γιατί όσο και αν ψάξουμε και όσο και αν κοιτάξουμε μέσα μας αδελφοί, με ειλικρινή ματιά, όλοι θα βρούμε στοιχεία που αν τα αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, θα νιώσουμε ανασφαλείς, θα νιώσουμε ευάλωτοι, θα είμαστε άλλοι άνθρωποι αν δεν τα έχουμε. Αλλά έλα που ο Λόγος του Θεού μας καλεί και μας λέει να τα αφήσουμε, να τα αφήσουμε στην περιφέρεια, ώστε να καταφέρουμε δια της πίστεως, δια της δύναμης του Χριστού της ενεργούντος εν ημίν, να έχουμε σαν μόνη αξία αναφέρεται από τη ζωή μας το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Αν κάποιος τολμούσε ανάμεσά μας να μας πει αυτό που έχω ακούσει ανθρώπους να το λένε και έχω ακούσει ανθρώπους να το λένε βιώνοντας το, ξέροντας ότι το ζουν, ένας από αυτούς ήταν ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι το μόνο που αν μου πάρεις θα γίνω φτωχός είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Σε πόσες και πόσες, δεν το έχει πει ακριβώς με αυτά τα λόγια ο Παύλος, αλλά περίπου αυτό έχει πει σε τόσες και τόσες διακηρύξεις του. Ότι εμένα το μόνο μου αγαθό, το οποίο αν μου το αφαιρέσεις είμαι άλλος, είμαι φτωχός, είμαι ευάλωτος
Είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι το σπίτι μου, δεν είναι η περιουσία μου, δεν είναι τα παιδιά μου, δεν είναι η οικογένειά μου, δεν είναι όλα αυτά που έχω και είναι πολύ καλά στη ζωή μου. Είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν έρχεται ο Ιωάννης και μας λέει με έναν πιο περιγραφικό τρόπο, με έναν πιο εξειδικευμένο λόγο και, και πολύ πιο στοχευμένα αυτό που έχει πει σε όλο το βιβλίο ο Εκκλησιαστής. Και ξέρετε, λέει και κάτι άλλο στο τελευταίο εδάφιο, στο 17 εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε ο Ιωάννης. Λέει ότι όλα στον κόσμο περνάνε, Εκκλησιαστής, και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Κοιτάξτε όμως το καινούριο που δεν το λέει Εκκλησιαστής. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Μένει στον αιώνα. Και αυτό το μένει στον αιώνα έχει χρονική σημασία. Θα μένει στον αιώνα, δεν θα μένει. Αλλά έχει ποιοτική σημασία. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζεις αυτόν και αυτόν τον οποίο άθελε. Το λέει ωραίο Εκκλησιαστή. Με τη γνώση που έχει, το πλαίσιο που ζει, δεν θα μπορούσε να το πει πιο ωραία και να το πει πιο πλούσια. Αυτό μένει στη ζωή του ανθρώπου. Να κάνεις το θέλημα του Θεού και να κρατάς τις εντολές του. Ποιες είναι οι εντολές του Θεού? Το να γνωρίζεις τον Χριστό και να τον κάνεις τη μόνη αξία στη ζωή σου. Αφήνοντας όλα τα άλλα που στα έχει δώσει ο Χριστός, που αρέσει του Χριστού να τα έχεις, που πλουτίζουν τη ζωή σου, να είναι στοιχεία που θα είναι γύρω-γύρω, πέρα-πέρα και σε μεγάλη απόσταση από αυτόν που είναι ο μόνος πλούτος, ο Χριστός. Ας τον ευχαριστήσουμε.